Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε σήμερα στη διεθνή συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο στον Ταβός της Ελβετίας. Ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε εκεί τα εθνικά μας θέματα καθώς και θέματα οικονομικά. Μετά την ομιλία του απάντησε σε ερωτήσεις. Ειδικότερα Τούρκοι δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες έκαναν ερωτήσεις για την προοπτική που υπάρχει όσον αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι η ελληνοτουρκική κρίση δυναμητίζει την ειρήνη και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και επεσήμανε ότι μόνο εάν η Τουρκία αναγνωρίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, τότε μόνο θα ανοίξει ο δρόμος για τη βελτίωση των σχέσεων. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά τόσο ο Ευρέν όσο και ο Ζαλ, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στην κυρίως ομιλία του, που είχε οικονομικό περιεχόμενο, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ των άλλων ότι η ελληνική οικονομία έχει ολοκληρώσει το βασικό έργο της ανάπτυξης της υποδομής στους τομείς πολεοδομίας, ηλεκτροδότησης, οδοποιίας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι συνδέονται με τη διαδικασία της εκβιομηχάνησης. Το κύριο εμπόδιο για την πλήρη άνθηση των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου, είναι ακριβώς εκείνο που εμπόδισε και την Ανατολική Ευρώπη στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή η έλλειψη επαρκών κεφαλαίων. Η Ελλάδα έχει ήδη βιώσει τέτοιου είδους προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών, τα οποία αντιμετώπισε επιτυχώς μέσα στο πλαίσιο της διατήρησης της διεθνούς πιστωτικής φερεγγιότητάς της. Σχετικά με την απεργία της Γενόπ ΔΕΗ, η διοίκηση της ΔΕΗ με ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι ενέργειες ορισμένων στελεχών της Γενόπ δεν έχουν καμία σχέση με το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας, όπως επιβεβαιώθηκε με την δικαστική απόφαση, με την οποία η απεργία χαρακτηρίστηκε παράνομη και καταχρηστική. Οι ενέργειες αυτές, τονίζεται, είναι παράνομες, στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία αθώων ανθρώπων και υπονομεύουν την εθνική οικονομία σε κρίσιμη ώρα. Από τις ενέργειες αυτές, προσθέτει η ανακοίνωση της ΔΕΗ, βλάπτονται κέρια και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Η ισχυρότερη συνδικαλιστική παράταξη μέσα στη Γενόπ έχει αποσύρει ήδη τα μέλη της από τις απεργιακές επιτροπές. Είμαστε βέβαιοι, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ, ότι οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν την απομόνωσή τους από το κοινωνικό σύνολο και δεν θα μεταβληθούν σε όργανα τακτοποίησης των προσωπικών προβλημάτων και επιδιώξεων ορισμένων. Το Υπουργείο Βιομηχανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Υπουργός Αναστάσιος Πεπονής ενημερώθηκε για τις εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό. Το Υπουργείο ενέκρινε όλους τους χειρισμούς της διοίκησης της ΔΕΗ και την εξουσιοδότησε να εφαρμόσει τους νόμους και τους κανονισμούς. Παράλληλα, η ΔΕΗ έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία είχε ήδη κάνει αποδεκτά, καθώς και τις επιβαρύνσεις, τις οποίες συνεπάγονται τόσο τα αιτήματα αυτά, όσο και εκείνα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν την ώρα αυτή. Φτάνει αύριο στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Θετική θεωρεί την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί συνολικά στο θέμα, αφού μελετήσει προηγουμένως το νομοσχέδιο. Απαράδεκτη χαρακτήρισε η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων την παρεμπόδιση από μικρή μειοψηφία μαθητών του διαλόγου του Υπουργού Παιδείας με τα μαθητικά συμβούλια των Λυκείων της Αττικής. Ο Υπουργός Παιδείας θα συνεχίσει το διάλογο με τους μαθητές και ήδη ετοιμάζεται το πρόγραμμα των επισκέψεών του και σε άλλα σχολεία εκτός της Αττικής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Ρόδου και έγινε αισθητή στο νησί. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Ιακώβου διαμαρτυρήθηκε έντονα στον αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο για τα όσα ανέφερε ο Ντεκουεγιάρ για το Κυπριακό στην Ισλαμική Διάσκεψη Κορυφής. Η Λευκοσία κατηγορεί τον Ντεκουεγιάρ ότι μιλώντας στην Ισλαμική Διάσκεψη Κορυφής έδωσε απόλυτα εσφαλμένη εικόνα για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας του. Στο Λονδίνο, ο Αρχιεπίσκοπος Ρόμπερτ Ράνσι δήλωσε απόψε ότι αυξάνουν οι φόβοι του πως ο Βρετανός διαπραγματευτής Τέρι Γουέιτ έχει απαχθεί στη Βηρυτό. Η κυβέρνηση Ρέιγκαν από την πλευρά της έδωσε εντολή σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ήδη στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα, προειδοποιώντας ότι όσοι παραμείνουν εκεί χωρίς ειδική έγκριση θα τιμωρηθούν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζον Κένεντι εγκατέλειψε χθες το βράδυ το λιμάνι της Μάλαγκα στην Ισπανία και κατευθύνεται τώρα προς άγνωστη κατεύθυνση όπως ανακοινώθηκε.
Την τελευταία της προεκλογική ομιλία έκανε σήμερα η πρόεδρος των Φιλιππίνων Κορασόν Ακίνο εν ώψη του δημοψηφίσματος για την έγκριση του νέου συντάγματος που θα γίνει σε 2 μέρες. Λίγο πριν αρχίσει η ομιλία, κοντά στον τόπο της συγκέντρωσης, ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 1 άτομο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμβρισμού. Σόι είναι η ναυτική του κυπριακού πετρελαιοφόρου Lady A, το οποίο υπέστη σήμερα ζημιές κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ιρακινής αεροπορίας κοντά στο νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο. Εν τω μεταξύ, άκαρπες προσπάθειες για τον τερματισμό του Περσο-Ιρακινού πολέμου έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του Ισλαμικού κόσμου, στο Κουβέιτ, την οποία όμως Σύνοδο Κορυφής μποϊκοτάρισε το Ιράν. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργαρετ Θάτσορ αποφάσισε να επεκτείνει στα 150 μίλια τα περιοριστικά μέτρα αλληλείας στο θαλάσσιο χώρο γύρω από τα νησιά Φόκλαντς, προσπαθώντας έτσι να διατηρήσει τα αποθέματα ψαριών στην περιοχή. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αργεντινής, η οποία διαμαρτύρεται για παραβίαση των υδάτων που μέχρι τώρα ελέγχονται από αυτή. Μία νεοϊρικέζα, η Άλβα Μπάουερ, διεκδικεί τον τίτλο του πιο πρωτότυπου επαγγελματία στον κόσμο, κατασκευάζοντας κοστούμια για πουλιά, τα οποία φωτογραφίζονται για περιοδικά αλλά και για τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η τεράστια γκάμα των ειδικών αυτών μοντέλων που κατασκευάζει η Μπάουερ μπορούν να μεταμορφώσουν ένα πουλί, για παράδειγμα, σε παίκτη του ράγμπι ή και να το κάνουν να μοιάζει με τον Μάικλ Τζάκσον. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 χρόνων ο γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης Ιβ Αλεγκρέ. Υπήρξε σύζυγος της Σιμών Σινιόρε. Από τις πιο γνωστές του ταινίες είναι η Υπερήφανη με την Μισελ Μοργκάν και τον Ζεράρ Φιλιπ. Κακοκαιρία θα έχουμε και σήμερα με χιόνια στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και βροχές στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Κυριακή προβλέπονται σε όλη τη χώρα νεφώσεις. Χιόνια ή βροχές θα πέσουν στην κεντρική και βόρεια υπηρετική Ελλάδα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει δε πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες στις νότιες θαλάσσιες περιοχές. Βαθμία βελτίωση του καιρού αναμένεται στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Η άνεμη στα Δωδεκάνησα θα είναι νότιο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και στην υπόλοιπη χώρα βόρειο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή. Αργότερα όμως τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 4 βαθμούς πάνω από το 0, στα κεντρικά από 1 μέχρι 5 και στα υπόλοιπα από 5 μέχρι 11 βαθμούς. Στην Καλαμάτα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 12 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 μέχρι 10 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχή ή χιόνι. Η άνεμη θα είναι βόρει ασθενής μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 4 βαθμούς πάνω από το 0. Τη Δευτέρα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέτρη και στο Αιγαίο ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις 2 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα. Thank you.